Sun shines in your head. Smile to me again. Keep the doves in your heart. Let them flow with our hugs. Life brings happiness. Keep your faithfulness. Sun shines in my head. Smile to me again. Go leaves dance our love. Ισορροπία. Ζωή. Δύναμη. Φως. Παιχνίδι. Χαμόγελο. Εθελοντισμός. Χαρά. Πάθος. Ζεστασιά. Δημιουργία. Αγκαλιά. Ομάδα. Ζωή, δύναμη, αισιοδοξία είναι όλες αυτές οι λέξεις, οι δυνατές λέξεις, τα νοήματα που καθορίζουν τις αξίες νομίζω της Ηλιαχτίδας, Μαρία Ευστρατείου. Ακριβώς, αυτές είναι οι αξίες, κοινωνική αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, αγάπη, εκτίμηση, σεβασμός. Μια μεγάλη οικογένεια. Ακριβώς. Έχει ξεφύγει πολύ από τα στενά πλαίσια του συλλόγου ή μιας εθελοντικής ομάδας. Μια τεράστια οικογένεια. Με τις αρχές της, με τις αξίες της, με τα μέλη της, με τους ανθρώπους της, τις καλές της, τις στιγμές, τις δύσκολες στιγμές, τις άσχημες στιγμές. Μία οικογένεια που ζει. Που ζει μαζί με άλλες οικογένειες μαζί. Και έχουμε και μία μαμά αυτής της μεγάλης οικογένειας μαζί μας, την Κυριακή, τη Γιαννεδάκη. Κυριακή, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Που είσαι εδώ και κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα για την Ηλιαχτίδα. Όλοι λίγο πολύ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, γνωρίζουμε την Ηλιαχτίδα. Ξέρουμε ότι είναι μία ομάδα ανθρώπων, ένα σύλλογο. Που βοηθάει τα παιδιά με νεοπλασία, που βοηθάει τους γονείς, τις οικογένειες αυτών των παιδιών. Αλλά νομίζω ότι εσύ, Κυριακή, που έχεις ζήσει μαζί με την Ηλιαχτίδα, μπορείς να μας πεις περισσότερο τι σημαίνει για ένα γονιό που έρχεται αντιμέτωπος με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του παιδιού του, να έχει στο πλάι του την Ηλιαχτίδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο που κάνουν. Αυτό που λέμε για τη μεγάλη οικογένεια, πραγματικά εμείς νιώθουμε ότι έχουμε δύο οικογένειες. Είναι ο ένας κόσμος. Έξω από το νοσοκομείο και άλλος ένας κόσμος στο νοσοκομείο. Η οικογένειά μας η δεύτερη. Βρεθήκατε, η δική σας οικογένεια βρέθηκε κοντά στην Ηλιαχτίδα. Μάλλον η Ηλιαχτίδα ήρθε δίπλα σε εσάς όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού σου. Ναι. Είναι πόσα χρόνια πίσω αυτή η ιστορία? Είναι 9 χρόνια. Και ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα σας ο σύλλογος? Από την αρχή όχι, γιατί δεν ήταν παλιότερα τόσο δραστήριος ο σύλλογος, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Ναι, άρα έχει ζήσει
τη διαδικασία να τρέχεις, να αγωνιάς για το παιδί με τις δικές σου μόνο δυνάμεις να παλεύεις, ναι. Έχεις ζήσει και την εμπειρία να έχεις το στήριγμα της ηλιακτήδας. Ακριβώς. Μπορείς να μου μιλήσεις για αυτή τη διαφορά. Τι είναι αυτό που σας προσέφερε ο σύλλογος? Σιγουριά. Δεν υπάρχει αυτό το αβέβαιο ότι δεν ξέρω τι να κάνω και πώς θα ανταπεξέλθω σε όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το ψυχολογικό, είναι και το πρακτικό, όλα μαζί. Μένατε στον ξενώνα? Εμείς έχουμε μείνει ελάχιστα, γιατί δεν χρειάζονταν η θεραπεία που έκανα, ας πούμε, να νοσηλεύεται πολλές μέρες, αλλά έχει χρειαστεί να μείνουμε και εμείς, ναι. Μαρία, ο ξενώνας είναι ένα κομμάτι από τη δουλειά της ηλιακτίδας. Η ηλιακτίδα πώς βοηθάει τις οικογένειες και τα παιδιά με νεοπλασία, πρακτικά? Η ηλιακτίδα μετά την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται από την Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδών που βρίσκεται στο Παγνί και είναι μοναδική κλινική σε όλη την Κρήτη στην οποία νοσηλεύονται τα παιδιά με νεοπλασίες. Και μετά φυσικά και από τη φροντίδα του στενού οικογενειακού και κοινωνικού και φιλικού περιβάλλοντος του παιδιού και της οικογένειας έρχεται η φροντίδα της ηλιακτίδας. Η ηλιακτίδα ιδρύθηκε το 1992 και ο σκοπός της είναι η ψυχολογική και η οικονομική στήριξη των παιδιών που νοσούν από καρκίνο από όλη την Κρήτη. Εκτός από τον ξενώνα που ήταν ένα όραμα προγενέστερων διοικητικών συμβουλίων της ηλιακτίδας και το οποίο ολοκληρώθηκε το 2013, η ανέγερσή του ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2013, και αυτή τη στιγμή και από την αρχή ξεκίνησε η εύρυθμη λειτουργία του. Η ηλιακτίδα επικουρικά χρηματοδοτεί ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών δαπανών του ξενώνα και φροντίζει και για την διαχείριση, την καθημερινή και την εύρυθμη λειτουργία του. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτός ο ξενώνας είναι ένα δεύτερο σπίτι για τις οικογένειες που τα παιδιά τους νοσηλεύονται, κάνουν τις θεραπείες τους στην αιματολογική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι οικογένειες αυτές δεν έχουν που να μείνουν, γιατί μπορεί να έρχονται από την άλλη μεριά της Κρήτης. Ακριβώς. Ή να πρέπει να μείνουν για αρκετές μέρες. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ότι πρέπει να έρχονται από πολύ μακριά ή από άλλους νομούς. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε δωμάτια, φυσικά μπορούν να μείνουν και οι οικογένειες που βρίσκονται στο Ηράκλειο και που για πρακτικούς λόγους θα πρέπει να ξεκουραστούν, να κάνουν ένα μπάνιο και να μαγειρέψουν. Κυριακή, όταν αυτό το πρακτικό λύνεται, γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία? Είναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλιώς, τι έχει να αντιμετωπίσει ένας γονιός? Είναι αυτό το με το φαγητό το κυριότερο και το να πλένεις τα ρούχα, ας πούμε, του παιδιού, πιτζαμούλες και όλα αυτά. Γιατί συνήθως μπαίνουν μέσα για πολλές μέρες. Ναι. Περισσότερα παιδιά, δηλαδή, που νοσηλεύονται, μένουν αρκετές μέρες, χρειάζεται να μείνουν μέσα. Η στήριξη που προσφέρουν οι άνθρωποι της ηλιακτίδας, οι εθελοντές, το προσωπικό που είναι στον ξενώνα, νομίζω ότι είναι πιο σημαντική από τη δυνατότητα να πλύνεται τα ρούχα του παιδιού, που και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το ότι μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον να του μιλήσεις για αυτό που σε απασχολεί. Βέβαια, είναι δίπλα μας σε όλα. Σε όλα. Και ψυχολογικά και με ψυχαγωγία, για την ψυχαγωγία των παιδιών και στο οικονομικό και σε όλα. Είναι. Το κλείνει όλο το πακέτο. Είναι οι άγγελοι σας. Έχω αυτή την αίσθηση. Μαρία, θέλω να μου πεις από τη δική σου την προσωπική εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο, ναι μεν, να λειτουργείς θετικά, αλλά να λειτουργείς θετικά σε μια δύσκολη στιγμή μιας οικογένειας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Για σας, που είσαστε καθημερινά με αυτές τις οικογένειες που παλεύουν για τη ζωή των παιδιών τους και για την υγεία τους, πώς το αντέχετε, από πού παίρνετε δύναμη και συνεχίζετε αυτό που κάνετε? Τη δύναμη την αντλούμε από πολλούς. Καταρχήν την αντλούμε από την ενότητα που υπάρχει στην ηλιακτίδα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην εθελοντική της ομάδα. Από το ομαδικό πνεύμα. Από το ότι όλοι, πάνω από όλους και από όλα, έχουμε το σκοπό του συλλόγου. Mm-hmm. Την αντλούμε από τους φίλους, από τους υποστηρικτές μας, από τον κόσμο που στηρίζει το σύλλογο, από τους χορηγούς μας. Πάνω απ' όλα όμως τη δύναμη την αντλούμε από τα ίδια τα παιδιά, από αυτούς τους μικρούς ήρωες και από τους γονείς τους. Εγώ υποκλίνομαι σε αυτές τις μανούλες, κυριολεκτικά. Νιώθω δέος, νιώθω απέραντο σεβασμό.
που, για τον αγώνα που δίνουν από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Mm-hmm. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σου επιτρέπουν να είσαι δίπλα τους, να σταθείς δίπλα τους συμπαραστάτης στον αγώνα αυτό. Ναι, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη φάση, ναι, στη ζωή της οικογένειας. Κυριακή, εσείς όταν είστε αντιμέτωποι σαν οικογένεια με το πρόβλημα του παιδιού, θέλω να μου πεις πώς ένιωσες, αν περιγράφονται αυτά τα συναισθήματα και αν μπορείς, ναι, να τα ανακαλέσεις. Δεν περιγράφονται. Ήταν το πιο ισχυρό σοκ της ζωής σου, φαντάζομαι. Αν αυτή τη στιγμή... Αυτές οι λέξεις που είπαν εκείνη τη στιγμή όταν μας το ανακοίνωσαν δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Οι γονείς που έχεις συζητήσει εσύ μαζί τους, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, από πού βρίσκεται το κουράγιο εσείς και συνεχίζετε? Δεν υπάρχει απάντηση. Όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα είναι μονόδρομος. Ναι. Δεν, οι περισσότεροι μας λένε πού βρήκατε τη δύναμη, σας θαυμάζουμε και μπράβο. Και εγώ πριν μάθω το ίδιο έλεγα. Πώς είπανε σε αυτή τη μάνα κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, και το άντεξε. Ναι. Αλλά... ξέρεις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Πρέπει να κάνεις το καλύτερο για το παιδί σου. Και έχεις κάνει κι άλλο ένα παιδί. Ναι. Αυτό κι αν είναι επίσης. Αυτό κι αν απαιτεί κουράγιο. Να πεις ότι συνεχίζει η ζωή μας, συνεχίζουμε την οικογένειά μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε για το πρώτο μας το παιδί και έρχεται και ένα δεύτερο, ναι, στη ζωή μας. Το πήρατε απόφαση συνειδητά? Ναι, όταν... μπήκαμε πια στη διαδικασία ότι η ζωή μας είναι έτσι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε. Μας έχουν δώσει, ας πούμε, ελπίδες ότι δεν είναι τραγικά. Να. Και θέλουμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή και γι' αυτόν. Δεν τον αντιμετωπίσουμε ποτέ διαφορετικά. Να. Ο γιος σου περνάει χρόνο στον ξενώνα όταν έρχεται να κάνει τις θεραπείες του? Το ζητάει. Το ζητάει πάρα πολύ. Τι του αρέσει θέλει, δηλαδή? Τι θέλει, τι αναζητά? Να μιλάει. Να μιλάει. Ναι. Να μιλάει με άλλα παιδιά, να και είναι με άλλα παιδιά. Δεν βλέπει το νοσοκομείο, ας πούμε, όπως το βλέπουμε εμείς μεγάλη... Με φόβο. Ναι, ναι. Πάει, είναι ευχάριστο το περιβάλλον με τον παιδότοπο, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, όλοι πρόσχαροι, ας πούμε, υπάρχουν τα παιδιά, είναι όλοι, το βλέπεις σαν δεύτερο σπίτι, δηλαδή είναι δεδομένο. Έχει μεγαλώσει έτσι και το θεωρεί δεδομένο όλο αυτό. Όλο αυτό για να φτάσει ο ξενώνας να γίνει αυτό το σπίτι που προσφέρει και ασφάλεια στις οικογένειες και διοργανώνεται δραστηριότητες για τα παιδιά. Νομίζω ότι δεν ήρθε απλά αυθόρμητα από τη διάθεση του συλλόγου να κάνει πράγματα. Ήρθε πάρα πολύ μεθοδευμένα και με πολύ μελέτη, φαντάζομαι, Μαρία, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Ό,τι γίνεται ακριβώς, πολύ στοχευμένα. Πολύ στοχευμένα. Όπως προείπα, αυτό ήταν όραμα προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων. Αξίζει να αναφερθούμε στο ότι πέρασαν αξιόλογοι άνθρωποι από τα διοικητικά συμβούλια της Ηλιαχτίδας και άφησαν ένα πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο και εμείς πατήσαμε. Και διοργανώσαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές υποστηρικτικές δομές για τους γονείς και τα παιδιά. Βέβαια, δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια non-stop απασχόληση εθελοντική. Το κάνουμε με μεγάλη χαρά όμως και με μεγάλη αγάπη. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Υπάρχει προσωπικό που στελεχώνει τον ξενώνα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές. Πάρα πολλοί. Και δεν θα μιλήσω για εσάς που είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται στην Ηλιαχτίδα και θέλω λίγο να μου περιγράψετε. Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά, ναι, που είναι πραγματικά η καρδιά του ξενώνα. Mm-hmm. Τι κάνουν, πώς προσφέρουν και αν κάποιος θέλει να έρθει στο πλάι σας να σας στηρίξει, πώς μπορεί να το κάνει? Η εθελοντική ομάδα της Ηλιαχτίδας είναι η προστιθέμενη αξία του οργανισμού. Mm. Η Ηλιαχτίδα, έχοντας αναγνωρίσει τον εθελοντισμό ως την υπέρτατη αξία κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια μια ομάδα 70 τώρα μελών, πολλαπλών δράσεων, τα μέλη της οποίας με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους υποστηρίζουν πολλά τμήματα του οργανισμού. Το όφελος από τη δράση των εθελοντών δεν είναι μόνο το ότι αποτιμάται η εθελοντική τους εργασία έμμεσα σε χρήμα. Προσφέρουν και πολλά άλλα πράγματα. Συνδέουν τον οργανισμό με την κοινωνία, μεταφέρουν τη φωνή της κοινωνίας στον οργανισμό,
επικοινωνούν το έργο του συλλόγου και πολλά άλλα που προσθέτουν έτσι μια πολύ μεγάλη αξία και όφελος. Αν κάποιος επιθυμεί να έρθει κοντά στην Ηλιακτίδα και να γίνει εθελοντής, να μας πεις πώς γίνεται αυτό και τι τον περιμένει από εκεί και πέρα. Ποιες είναι οι πιθανές αρμοδιότητες ενός εθελοντή της Ηλιακτίδας? Τα τμήματα τώρα που λειτουργούν και στηρίζονται από τους εθελοντές είναι η ομάδα δράσης, στην οποία διοργανώνει οι εθελοντές μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τις δράσεις, είτε αυτές που οργανώνονται από τον ίδιο το Σύλλογο, είτε δράσεις που οργανώνονται από τρίτους φορείς για την Ηλιακτίδα. Είναι η ομάδα διαχείρισης social media και site. Έχετε εξελιχθεί πάρα πολύ, έχετε ακολουθήσει το ρυθμό. Είναι η ομάδα εξεύρεσης εταιρικών θεσμικών πόρων, είναι η ομάδα για προσκλήσεις μπουμπουνιέρες, είναι η ομάδα για κουμπαράδες. Και αυτή τη στιγμή τα τμήματα αυτά λειτουργούν πάρα πολύ εύρυθμα και πολύ αποτελεσματικά, φέρνοντας οικονομικούς πόρους στο σύλλογο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί να εξηγήσουμε ότι η Ηλιακτίδα δεν είναι ένας σύλλογος που δεν έχει απολαυές κρατικές. Όχι, πέρα από μια μικρή στήριξη από την περιφέρεια Κρήτης, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Που έχει να κάνει καθαρά με επιλογή της περιφέρειας Κρήτης. Δεν έχει ακριβώς. Να κάνει. Δεν έχετε ένα κονδύλι κρατικό κάθε χρόνο που ξέρετε όχι. Το αντίστοιχο Υπουργείο, ας πούμε, Υγείας θα έχει η Ηλιακτίδα αυτό το ποσό. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα έσοδα της Ηλιακτίδας προέρχονται από συνδρομές των μελών της, χορηγίες και έσοδα από δωρεές και από διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Άρα είναι ουσιαστικά ο κάθε ένας από εμάς, από τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, που είτε έχει επιλέξει να αγοράσει τις μπουμπουνιέρες του από την Ηλιακτίδα, είτε έχει επιλέξει να δώσει ένα μικρό ποσό να κάνει δωρεά, είτε να αγοράσει από τα ημερολόγια τα υπέροχα που φτιάχνετε, από τις τσαντούλες σας, από όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχετε αναβαθμίσει και πάρα πολύ αισθητικά τα τελευταία χρόνια. Και μπράβο σας. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Δεν αρκεί να είμαστε απλά θεατές. Μπορεί όλος ο κόσμος να βοηθήσει και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να το πω είναι ότι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θέλουμε να κάνουμε μία δωρεά, αλλά είναι λίγα τα χρήματα. Λέω, μα τι λέτε. Ακόμα και το ένα ευρώ, αν έρθει από πολύ κόσμο, θα είναι αθρηστικά μια μεγάλη βοήθεια για την Ηλιακτίδα. Ακριβώς. Έτσι κάπως λειτουργούν όλα αυτά. Κυριακή, πριν ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια στην οικογένεια τη δική σας, που παρά τις όλες δυσκολίες, μας είπες και εσύ ότι τα πράγματα ναι, είναι δύσκολα, αλλά είναι κάτι που μπορείτε να το διαχειριστείτε. Πριν ξεκινήσει όλο αυτό, ήσουν όπως όλους εμάς που λέγαμε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί σε μένα. Ναι. Αισθανόσουν ότι ήσουν άτρωτοι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, πριν μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει, ήμασταν στο χαλαρό να πάρουμε το παιδάκι μας, να πάμε να παίξουμε, να το ψωνίσουμε παιχνιδάκι, ήταν το πρώτο. Περιμέναμε να φύγουμε, να μας δώσουν το εξιτήριο να φύγουμε από το νοσοκομείο, μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πόσο σοβαρό. Προσαρμόσατε τη ζωή σας σε αυτό? Αναγκαστικά. Νιώθεις δηλαδή ότι το παιδί σου έχει μια φυσιολογική ζωή? Ναι. Πάει στο σχολείο του, έχει τους φίλους του. Ναι. Και έχει μάθει να ζει με το πρόβλημα υγείας που έχει. Ακριβώς, ναι. Και η μικρότερη της παρέας επίσης έχει μάθει να ζει με αυτό. Ναι, και αυτή. Ξέρει ότι κάποιες μέρες θα πρέπει να λείψω από το σπίτι για τον αδερφό της. Θεωρεί κάποιες φορές όταν χρειαστεί να πάρει κάποιο φάρμακο ή να κάνει κάποιες εξετάσεις, οτιδήποτε, το θεωρεί φυσιολογικό ότι θα πρέπει να το κάνει. Δεν μπαίνει σε διαδικασία να ρωτάει λεπτομέρειες. Θέλω να σε ρωτήσω και ελπίζω να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Φαντάζομαι ότι κάνεις όνειρα για τα παιδιά σου και σίγουρα, για τα δύο. Και για τα δύο. Και ποια είναι αυτά? Καταρχήν να συνεχίσουν να έχουν την υγειά τους από εδώ και πέρα, να μην χρειαστεί κάτι άλλο, που είναι το πιο σημαντικό. Και μετά, όπως μια φυσιολογική μάνα κι εγώ, να τα δω να μεγαλώνουν, να είναι ευτυχισμένα, να σπουδάσουν αν θέλουν τέλος πάντων και ό,τι θέλουν, να τα δω να προχωράνε στη ζωή τους. Κατάφερες να βγεις από την εικόνα και από τη σκέψη ότι το παιδί μου έχει μία ασθένεια και να μπει σε μία άλλη εικόνα μπροστά σου και να πεις ωραία, αυτή είναι η κατάσταση και προχωράμε κανονικά. Μπορεί να το κάνει αυτό ένας γονιός? Βρίσκει τη δύναμη να το κάνει? Ναι. Να εστιάσει αλλού δηλαδή πια.
Και όχι μόνο στην αρρώστια. Όταν. Δεν φεύγει από το μυαλό μας, δηλαδή αυτό. Πρέπει πάλι να κρατάς πισινή, πώς να το πω. Ναι. Το σκεφτόμαστε. Είσαι πάντα έτοιμος για αυτό που μπορεί να συμβεί κάθε επόμενη στιγμή. Μέσα σε όλα αυτά όμως έχεις μία βοήθεια και εσύ και όλοι αυτοί οι γονείς που αντιμετωπίζουν αυτά τα τόσο σοβαρά προβλήματα, που εγώ δεν θα εστιάσω μόνο στο πρακτικό, αλλά στο ότι νιώθεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι για σένα εκεί δίπλα να σε στηρίξουν. Ακόμα και στο πρακτικό. Ακόμα και στην οικονομική βοήθεια. Γιατί πολλές από τις θεραπείες των παιδιών πρέπει, Μαρία, να φύγουν από το δημόσιο και να πάνε σε ένα. Να φύγουν από το πανεπιστημιακό και να πάνε σε ένα άλλο νοσοκομείο. Ακριβώς. Τεκμηριωμένα ιατρικά, κάποια παιδιά δεν μπορούν να μείνουν εδώ ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και παραπέμπονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας. Εκεί η Λιαχτίδα μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να καλύψει όλη τη δαπάνη και της νοσηλείας και της θεραπείας και της διαμονής του παιδιού και των ξενοδοχείων για να μείνουν οι γονείς. Και μεταφορικά. Τα μεταφορικά. Λύνονται όλα αυτά τα θέματα. Αυτά είναι. Απλά για μας. Δεν είναι, το θέμα είναι να έχουμε τους πόρους για να τα καλύψουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι η κοινή λογική. Είναι η απόλυτη βούληση του κόσμου. Ότι εγώ θέλω να στηρίξω το σύλλογο για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτά τα παιδιά. Το κομμάτι των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ μας είναι αυτό που έχει ουσία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βρίσκομαι με τους γονείς, όταν μιλάω μαζί τους, όταν βλέπω τα παιδιά. Εκεί σταματάει ο χρόνος. Τα ξεχνά όλα, και την κούραση, και το άγχος και τον καθημερινό αγώνα. Είναι οι καλύτερες μου στιγμές. Η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στην Λιαχτίδα? Είναι πολλές οι στιγμές. Είναι και χαρούμενες και πολύ δυσάρεστες. Είναι οι στιγμές όταν βρίσκομαι με τους γονείς, όταν μιλάω μαζί τους και όταν βλέπω τα παιδιά. Αυτές είναι οι πιο καλές στιγμές για μένα. Και όταν βλέπω τα παιδιά να πάνε καλά και να έχει μια πολύ θετική έκβαση όλη αυτή η περιπέτεια. Είναι το ζητούμενο αυτό. Είναι το ζητούμενο. Πραγματικά. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Οι ενδεικτικότητες είναι πολλές. Αλλά έχετε κουράγιο και δύναμη. Έχουμε πολύ δύναμη, δεν πτωούμαστε. Αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες υποστηρικτικές δομές. Η Λιαχτίδα, έχοντας αναγνωρίσει ότι η ψυχολογική στήριξη είναι προτεραιότητα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή πρώτα έρχεται η ψυχολογική στήριξη, μετά η οικονομική για τα παιδιά και τις οικογένειες αυτές, καλύπτει την ψυχολογική στήριξη εξ ολοκλήρου στα παιδιά και σε όλα τα μέλη της οικογένειας, σε εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους μας, στα γραφεία τους, εντελώς δωρεάν. Για όλα τα μέλη. Άρα έχετε ένα δίκτυο εθελοντών ψυχολόγων. Όχι, δεν είναι εθελοντές. Καλύπτετε εσείς. Εμείς καλύπτουμε τα έξοδα. Εμείς καλύπτουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα αυτό. Και γενικά η φιλοσοφία της Λιαχτίδας είναι το να διοργανώνουμε και να οραματιζόμαστε δράσεις οι οποίες θα αποφέρουν ψυχολογική ανάταση στους ωφελούμενους μας. Ναι, νομίζω ότι είναι η βάση. Ξεκινάς, έχεις γερά θεμέλια όταν στηρίζεις καλά το μέσα σου, όταν η ψυχολογία σου είναι δυνατή. Δεν είναι πάντα καλή, φαντάζομαι, Κυριακή μου. Όχι, τις λιγότερες φορές είναι καλή. Αλλά τουλάχιστον να νιώθεις δυνατός μέσα σου και ασφαλής όσο γίνεται. Και η Λιαχτίδα το φροντίζει αυτό για όλη την οικογένεια. Και είναι και πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαρία, να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε με το κουράγιο και τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα που έχετε. Κυριακή μου, εύχομαι κάποια στιγμή να κοπεί ο εμφάλιος λόρος με την Λιαχτίδα, να μην τους χρειάζεται πια στο πλάι σας. Μπορούμε να βοηθάμε κι εμείς. Να βοηθάτε, βέβαια, σαν εθελοντές. Όλοι. Όλοι οικογενειακώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδριανή. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Την τιμή την αισθάνομαι εγώ που είσαστε εδώ και για αυτές τις υπέροχες φράσεις που είπατε και για αυτά τα μηνύματα που ελπίζω ότι μεταφέραμε. Τα μαθήματα ζωής. Πραγματικά, Κυριακή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.